Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι καλά και σήμερα θα σας δείξω πώς ψώνισα τζάμπα από το σούπερ μάρκετ. Όλα έγιναν χάρη σε αυτή τη μαγική κάρτα, την οποία πώς απέκτησα, κάνοντας έρευνες, hashtag μόνιμα φτωχή φοιτήτρια. Αν θέλετε να κάνω βίντεο για τις έρευνες και πώς να παίρνετε τέτοια πράγματα, μπορείτε να μου το πείτε, γιατί να μην θέλετε, συγγνώμη. Με αυτήν λοιπόν τη μαγική καρτούλα, όχι απλά ψώνισα ό,τι ήθελα τζάμπα, αλλά επίσης μου περίσσεψαν και 2,5 λίρες. Τώρα που λέω λίρες, δεν ισχύει αυτό μόνο στην Αγγλία, μπορείς να κάνεις και έρευνα στην Ελλάδα. Οπότε, σκεφτείτε το. Ξεκινάμε λοιπόν με την αγαπημένη μου εταιρεία Alpro Hazelnut Γάλα. Γάλα φουντουκιού λοιπόν. Και έχουμε στο ψυγείο και γάλα καρύδες Alpro φυσικά, αλλά είπαμε να πάρουμε και φουντουκιού, cause why not, είναι τέλειο. Το γιαούρτι καρύδες ήταν πολύ mainstream, οπότε γιαούρτι αμυγδάλου φυσικά. Γενικά τα γιαούρτι αυτά της Alpro μου αρέσουν και με δημητριακά, αλλά και με φαγητό. Π.χ. άμα έχω ένα φιλέτο σόγιας, φάση από μίμηση κρέατος, μου αρέσει να βουτάω σε γιαούρτι. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Καρύδα λέμε και καρύδα δεν βλέπουμε, οπότε πάμε στο γάλα καρύδας, αλλά όχι φασί γάλα, είναι φασί κονσέρβα γάλακτος. Δηλαδή αυτό το βάζεις σε σάλτσες και επειδή έχουμε σκοπό να κάνουμε ωραία noodles, πήραμε αυτό. Και έτσι βγαίνει σαν κρέμα γάλακτος στην ουσία. Και ναι, αυτό είναι. Μετά πήραμε αυτά τα δύο noodles. Και είναι καλό γιατί επειδή το πλαστικό αυτό είναι κάπως χοντρό, ανακυκλώνεται. Γιατί το λεπτό πλαστικό δεν ανακυκλώνεται. Είναι noodles ρυζιού, θα ταιριάξουν τέλεια με το γάλα καρύδας που μόλις δείξαμε. Και ήδη το φαντάζομαι και τρέχουν τα σάλια μου. Πηγαίνοντας στα vegan, cruelty free, καλλιντικά, πήραμε 2 αφρόλουτρα. Αυτό θα το πάρει Άννα, αυτό είναι δικό μου. Αυτό το έχω πάρει ξανά από τότε, εντάξει. Παιδιά, αυτά τα έχει μία λίρα. Σας το είχα πει και σε story. Είναι τέλειο γιατί στο Βασιλόπουλο τα έχει 2,5 ευρώ. Αυτό μυρίζει παράδεισος. Μυρίζει, πώς να το κλείσει, φράουλα με γιαούρτι. Πολύ ωραίο. Και αυτό που δεν το έχω ξαναμυρίσει, πάμε για το Revelation. Λεμόνι. Αλλά ναι, είναι ωραίο να κάνεις μπάνιο και να μυρίζεις λεμόνι, γιατί δεν είναι το λεμόνι του λεμονιού, είναι το λεμόνι του γαλακτο... όχι, του γαλακτοπουρικού. Είναι το λεμόνι παγωτό, το σορμπέ, δεν είναι το λεμόνι, το φρούτο, οπότε θες να μυρίζεις έτσι. Και γενικά, μην τα ξαναλέμε, προτιμήστε vegan. Καλλιτικά, προϊόντα σώματος, cruelty free. Τα κατά. Εδώ έχουμε τα πρόκολα. Το πρόκολο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ υγιεινό. Νομίζω έχει παραπάνω σίδερο και από το κρέας. Να τα λέμε αυτά. Και είναι ωραίο. Στην ουσία τι θα κάνουμε, σας λέω και τις συνταγές. Θα το βράσουμε για να μαλακώσει. Μετά θα το κόψουμε σε κομματάκια. Μετά θα ρίξουμε μανιτάρια, θα ρίξουμε το γάλα καρύδας, θα ρίξουμε ντοματίνια και τυρί και θα γίνει μία σος. Ποιος Άκης Πετρετζίκης. Τα ντοματίνια μας και δεν θα μπορούσαμε να ζούσαμε χωρίς αβοκάντο. Τα αβοκάντο λοιπόν δυστυχώς είναι λίγο guilty pleasure. Γιατί από τις χώρες που έρχονται επειδή θέλουν να φτιάξουν πολλά αβοκάντο, υπάρχει τόση πολλή ζήτηση τελευταία. Έχουν αποξηράνει ποταμούς, καταπατούνται δικαιώματα εργασίας, γίνεται χαμούλης. Αλλά μια στο τόσο, συγγνώμη, εγώ το αβοκάντο μου το θέλω. Guilty, είμαι ένας λευκός, privileged άνθρωπος που δεν με νοιάζει τι γίνεται εκεί κάτω και παίρνω το αβοκάντο μου. Αλλά είναι νόστιμα και κοινά και δηλώνω ένοχη. Ναι. Μετά πήραμε μανταρίνια, γιατί τα πορτοκάλια είναι πολύ ακριβά. Κάνουν 50 λεπτά το ένα, συγγνώμη. Οπότε θα αρκεστούμε με μανταρίνια. Ελπίζω να έχουν βιταμίνη C τα μανταρίνια, γιατί χρειάζομαι βιταμίνη C. Πολύ χαμηλό ανσωπητικό, κάνει και κρύο, δεν θέλω να αρρωστήσω. Και τα μανταρίνια, παιδιά, εδώ πέρα λέγονται easy peelers, δηλαδή ξεφλουδίζονται εύκολα. Τα εύκολα ξεφλουδισμένα. Γιατί, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Μετά υπάρχουν άτομα που τα λένε πορτοκάλια αυτά εδώ πέρα και με σε βάζει bitch no. Αυτά είναι μανταρίνια. Ούτε εύκολα ξεφλουδισμένα, ούτε πορτοκάλια. Είναι μανταρίνια. Περνάμε στα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι η αγάπη μου και συνδυάζονται τέλεια μόνο με γάλα καρύδας. Τίποτα άλλο. Μετά πήραμε ένα γκούρι και εδώ βλέπετε το reality της Αγγλίας που είναι σε πλαστικό, γιατί πόσο ακριβώς θα είναι χωρίς πλαστικό το αγκούρι. Θες να χαλάσει, θες να πάθει τίποτα το αγκούρι. Πώς θα το εισχωρήσεις χωρίς το πλαστικό. Οπότε ευτυχώς που έχει πλαστικό και έτσι νιώθουμε πιο ασφαλής. Μετά πήραμε μιλαράκια. Δεν το πίστευα. Είναι η πρώτη φορά που αγοράζω μήλα εδώ πέρα.
Γενικά τα μήλα δεν μου αρέσουν, αλλά μετά σκέφτομαι το ένα μήλο την ημέρα και λέω, ναι. Οπότε πήρα αυτά τα μήλα και λέω ότι είναι British Royal Gala Apples. Είναι πολύ καλό marketing. Στην Ελλάδα δεν σου λέει ποτέ ότι τα μήλα είναι βασιλικά. Άμα σου έλεγε ότι βασιλικά μήλα ζαγορίου, πολυτελέστατα, μπορεί να τα αγόραζες, αλλά ξέρουν τι κάνουν. Και περνάμε στο τελευταίο και λογικά και καταϊδρωμένο, γιατί είναι τώρα εκτός ψυγείου. Είναι τυρί κρέμα, vegan. Τι άλλο θέλουμε, είναι τέλειο. Αυτά. Αυτά πήρα με τα λεφτά μου. Που δεν ήταν λεφτά, ήταν τζάμπα, σας το είπα. Όλα αυτά λοιπόν κόστησαν μόνο 17,5 λίρες. Είναι πολύ καλό και αυτά που πήραμε. Θα τρώμε κάποιες μέρες. Και ευχαριστώ τη Σέρβινς και αυτό. Πάλι σπονσοραρισμένη και σε αυτό το βίντεο. Δηλαδή, δεν έχω κανονικούς σπόνσορες, αλλά εγώ βρίσκω τους δικούς μου σπόνσορες. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι και αυτό μια προσπάθεια. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να σας ανέπνευσα πάλι. Σας δίνω πολύ έμπνευση γενικά. Έτσι να πάρετε πράγματα, να δοκιμάσετε καινούριες γεύσεις και συνταγή σας έκανα. Mentally. Όχι mentally. Θεωρητικά σας έκανα μια συνταγή. Οπότε ναι, ελπίζω να είστε καλά. Να μην ξεχνάτε, γιατί θυμώνω άμα ταξιδεύετε, μένετε σε Airbnb και δεν παίρνετε το κωδικό μου, τον εκδοτικό. Θυμώνω πάρα πολύ. Οπότε, κάτι στο description box. Μείον 25 ευρώ. Μείον 28. Ανάλογα, έχει κέφια το Airbnb. Μία σου μείον 28, μία σου μείον 25. Ανάλογα πώς νιώθει εκείνη την ημέρα. Οπότε, πείτε και δείτε τι θα σας τύχει σήμερα. Μπορεί να σας τύχει 25, μπορεί να σας τύχει 28. Είμαστε ένα τέλειο telemarketing store. Εδώ πέρα νιώθω. Μήπως αν πάρετε για telemarketing. Σκεφτείτε το. Δείτε προηγούμενα βίντεο πριν φύγετε, δεν τελείωσε το τηλεμάρκετινγκ εδώ. Και τώρα ναι, να είστε καλά, να προσέχετε. Φιλάκια.